Οπότε προχωρούμε κατευθείαν στην ανακοίνωση των κυρίων Χρήστου Γκατζόλη, Όλγα Σακαλή και Ευμορφία Στιαμάγκα. Από ό,τι βλέπω, η κυρία Σακαλή θα εκφωνήσει την ομιλία. Διευρύνοντας την μουσιακή εμπειρία, μουσιοπαιδαγωγικές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 1996-2014. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Η παρουσίασή μας αναφέρεται στις μουσιοπαιδαγωγικές δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με σημείο εκκίνησης στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν το Μουσείο, ως υπηρεσιακή μονάδα της τότε 16ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ακολουθώντας τις κοινωνικές και τις θεσμικές αλλαγές εκείνης της περίοδου, επανεσχεδίασε την επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική του. Βασικός στόχος ήταν η διεύρυνση της μουσιακής εμπειρίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και διαφορετικών χαρακτηριστικών ακροατήρια, με όρους καθολικής προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Η έναρξη της συστηματικής εκπαιδευτικής δράσης του Μουσείου τοποθετείται το 1996, από κοινού, όπως είπαμε, με την 16η ΕΠΚΑ, μέχρι το 2001, χρονιά κατά την οποία διαχωρίστηκε διοικητικά το Μουσείο από την Εφορία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης υπήρξε από τα πρώτα κρατικά αρχαιολογικά μουσεία που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν τις νέες τότε τάσεις στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες των μουσείων, στο πλαίσιο της επιρροής του διεθνούς μουσιακού παραδείγματος, αλλά και των νέων ιδεολογικών και πολιτικών μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας. Στην αναθεώρηση αυτή συνέβαλαν σημαντικά ήδη από την προηγούμενη δεκαετία τόσο η ίδρυση του ελληνικού τμήματος του ΙΚΟΜ, όσο το 83, όσο και η λειτουργία πια του τμήματος του κέντρου τότε εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που ανέλαβε την επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη τη χώρα. Έτσι, κατά την περίοδο κατά την οποία στην Ευρώπη και στην Αμερική θεμελιώνονται και διευρύνονται οι ιδέες της νέας μουσιολογίας, στην Ελλάδα ξεκινάνε οι πρώτες προσπάθειες σε κάποια ελληνικά μουσεία να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στους επισκέπτες τους και τις ανάγκες τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκαν εξ αρχής με βάση τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές του επιστημονικού πεδίου της μουσιακής εκπαίδευσης ή άλλως μουσιοπαιδαγωγικής, που έκανε τότε τα πρώτα του δυναμικά βήματα και στην Ελλάδα. Απευθύνθηκαν αρχικά φυσικά στο μαθητικό κοινό, ενώ δεν άργησαν να αγκαλιάσουν και άλλα ευρύτερα ακροατήρια με διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με όχι με πάντα τα ερμηνευτικά εργαλεία της κριτικής μάθησης, της βιωμένης εμπειρίας, της συναισθηματικής αισθητηριακής συμμετοχής και της ψυχαγωγίας. Αυτή ήταν η εικαστική μεταγραφή του, ας πούμε, λογότυπου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Θερμαίο. Ανατρέχοντας στα προγράμματα της πρώτης περίοδου, δηλαδή από το 1996 ως το 2004, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα, θα τα δούμε πολύ συνοπτικά βέβαια όλα γιατί και πάρα πολλά, από το εναρκτήριο, από την εναρκτήρια εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τίτλο «Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλης», από τη γνωστή επιγραφή, με θέμα του προγράμματος, φυσικά απευθυνόταν στο μαθητικό κοινό, με θέμα του προγράμματος την διαχρονική πορεία και την ίδρυση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων στο μουσείο αποτέλεσε ένα μείζον πρόβλημα από την αρχή, καθώς φυσικά δεν είχε προβλεφθεί ειδικός χώρος για εκπαιδευτικά προγράμματα στο παλιό μουσείο. Τα πρώτα προγράμματα, λόγου χάρη, πραγματοποιήθηκαν και στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος. Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιπλανήθηκε σε ολόκληρο το μουσείο, στην παλιά τότε και νέα είσοδο, ακόμη και μέσα στους εκθεσιακούς χώρους. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε οριστικά το 1998, οπότε με την ευκαιρία της αναδιάταξης των αίθουσών τότε μουσείου, διαμορφώθηκε εκπαιδευτικός χώρος, ο οποίος με την ευκαιρία αναμορφώσαμε και όλο το πληροφοριακό και εποπτικό υλικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τοιχογραφίες του ζωγράφου Νίκου Κουμαριά, όπου απεικονίζονταν τα βασικά μνημεία αναφοράς του προγράμματος.
μία παραλλαγή αυτού του προγράμματος για μικρότερους μαθητές και μαθήτριες. Ήταν το παραμύθι της Θεσσαλονίκης, όπου εδώ πια το θέμα ήταν πάλι η ίδρυση της πόλης, αλλά γινόταν με τα εργαλεία του παραμυθιού και της δραματοποιημένης αφήγησης. Αυτό το πρόγραμμα αποτέλεσε και το πρώτο, έτσι, το πρόγραμμα που εγγενίασε τα θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου το 2000. Παράλληλα, η ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για μουσιοπαιδαγωγικές δράσεις, από την εκπαιδευτική κοινότητα κυρίως, οδήγησε στη δημιουργία και πολύμορφου δανειστικού μουσιοπαιδαγωγικού υλικού. Εδώ βλέπουμε δύο τέτοια παραδείγματα. Αριστερά είναι το έντυπο εργασίας ατομικής περιήγησης στην αίθουσα, την ομώνυμη περιοδική έκθεση του Μουσείου τότε, τα νομίσματα της Μακεδονίας, και ο εκπαιδευτικός φάκελος, ο οποίος φυσικά δανείζονταν στους εκπαιδευτικούς, με αφετηρία τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Μουσείου. Προς το τέλος της πρώτης περίοδου, το 2002, εκδόθηκε και το απολογιστικό έντυπο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εφορίας, όπου παρουσιάζονταν όλες οι δράσεις, οι μέθοδοι, τα μέσα, και γινόταν και μια πρώτη, θα λέγαμε, συνολική έτσι και περιστατωμένη αποτίμηση αυτών των πρώτων 8 χρόνων λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Βέβαια, να προσθέσουμε εδώ ότι όλο αυτό το διάστημα, εκτός από τα προγράμματα του Μουσείου, ταυτόχρονα σε καθημερινή βάση γινόταν και εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλους τους χώρους αρμοδιότητας της εφορίας. Έτσι, στο ανάκτορο του Γαλέριου, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στον Μακεδονικό Τάφο του Φίνικα και φυσικά στις αρμοδιότητες, στις περιοχές της αρμοδιότητας της εφορίας, στο Κιλκής και στη Χαλκιδική. Πολύτιμοι συνεργάτες κατά την πρώτη αυτή περίοδο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Μουσείου, ας δούμε και λίγο ακόμα έντυπο, υπήρξαν πάντα υπό την επιστημονική εποπτεία του Χρήστου Γκατζόλη, η Δήμητρα Αξελή, ο Δημήτρης Παππούδας, ο Δημήτρης Ολιάκος, η Κλέρη Λαχανίδου, η Μαρία Κοκορότσκου, η Γιούλη Σταμάτη, η Σοφία Τσίρλη, η Έλσα Πορφυλίδου, ενώ συνεχής και αμύωτη ήταν η ενθάρρυνση και υποστήριξη των προϊσταμένων τότε της εφορίας, Δημήτρη Γραμμένου, κυρίας Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χάιδος Κουκούλη Χρυσανθάκη και Ελένης Τρακασοπούλου. Η έναρξη τώρα της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μετά από τις εργασίες επανασχεδιασμού και τις επανέκθεσεις των συλλογών του το 2006, σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχε ήδη αποκτηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έδωσαν και το έναυσμα για μια σύγχρονη, δυναμική, επικοινωνιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν στην ποικιλία και στην πληθώρα των εκπαιδευτικών και μορφωτικών δράσεων του Μουσείου. Έτσι, κατά τη δεκαετία που ακολούθησε, δηλαδή από το 2006 έως περίπου το 2016, λειτουργήσαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε σταθερή βάση εκπαιδευτικά προγράμματα φυσικά για σχολεία, προγράμματα ειδικής αγωγής, προγράμματα σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, κυριακάτικα προγράμματα για οικογένειες και παιδιά, εκπαιδευτικές δράσεις φυσικά πανελλαδικών εορτασμών και ευρωπαϊκών, συνεργασίες με ποικίλους φορείς, προτάσεις του Μουσείου προς τους επισκέπτες του με θεματικές περιηγήσεις, εργαστήρια ενηλίκων, σεμινάρια και ημερίδες, παραγωγή φυσικά εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο συνεχίστηκε. Κατά την πρώτη διετία, εδώ πρέπει να επισημάνουμε επανειλειτουργίες του Μουσείου, δηλαδή από το 2006 έως το 2008, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητικές ομάδες, τις οποίες σχεδίασε και υλοποίησε η συνάδελφος κυρία Ξανθοπούλου. Κατά το αμέσως επόμενο διάστημα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια πληθώρα, όπως είπαμε, δράσεων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως σχεδιάστηκαν και πρωτοποριακές μουσιοπαιδαγωγικές εφαρμογές που απευθύνονταν σε πιο δύσκολα, θα λέγαμε, ακροατήρια, από τα νήπια πρώτη σχολική ηλικία, έφηβοι, μαθήτριες και μαθητές λυκείου, αλλά και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως είπαμε, ομάδες ατόμων με αναπηρία, επιχειρώντας ο μουσιοπαιδαγωγικός λόγος και σχεδιασμός να συμπεριλάβει κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες δυσκολεύονταν ή υπήρχαν πολλά εμπόδια στο να έχουν μια ισότιμη έτσι, πρόσβαση σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Θα δούμε τους τίτλους των τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
που απευθύνονταν, όπως βλέπετε, σε όλες τις, κυρίως στην πρωτοβάθμια, ακολουθώντας και στην δευτεροβάθμια, ακολουθώντας και το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα εν πολλής της ιστορίας, δηλαδή προσπαθώντας να καλύψουμε και φυσικά το περιεχόμενο του μουσείου, των συλλογών του μουσείου, από την προϊστορία μέχρι και την κλασική περίοδο. Εδώ να πούμε, τη βλέπουμε και στη φωτογραφία, ότι σε τρία από αυτά τα προγράμματα υπήρξε καθοριστική συμβολή της αρχαιολόγου, μουσιολόγου και εκπαιδευτικού θεάτρου της Μαρίας Σικοκορότσκου, το Πλάθο Προϊστορίες, η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Μακεδονία, όπως και η Θεσσαλονίκη μας ταξιδεύει. Εδώ έχουμε επίσης το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από την περιοδική έκθεση του μουσείου, γράμματα από το υπόγειο, ο τίτλος της έκθεσης, και δημιουργήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. Όπως επίσης, το ίδιο έτος, το 2014, δημιουργήθηκαν δύο εκπαιδευτικοί φάκελοι και το αντίστοιχο φυσικά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τον τίτλο «Τολμηροί εξερευνητές και πρωτοπόροι άπικοι», που αφορούσε την περιοδική έκθεση του μουσείου «Η Ευρώπη της Ελλάδας, Απικίες και Νομίσματα», από τη συλλογή της Alpha Bank στο μουσείο. Και βεβαίως, από τα τελευταία προγράμματα αυτής της περίοδου, το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η κυρία Τσιαμάγκα, αφορούσε την έκθεση την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, «Ρεδεστός, Θεσσαλονίκη, αρχαιότητες σε ένα ταξίδι προσφυγιάς». Όπως σας είπα όμως και παραπάνω, τα μόνιμα αυτά προγράμματα που απευθύνονταν σε σχολικές ομάδες συμπληρώθηκαν με μία σειρά ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων που επιχείρησαν να προσεγγίσουν μουσιοπαιδαγωγικά και άλλες ομάδες κοινού. Μία από τις, θα λέγαμε, δύσκολες ομάδες, τις οποίες με έτσι λίγο δισταγμό αντιμετωπίζαν οι μουσιοπαιδαγωγοί, πολλοδε μάλλον οι αρχαιολόγοι, έτσι, ήταν οι μικρές ηλικίες. Εδώ είναι δύο από αυτά τα προγράμματα που απευθύνονταν στην πρώτη σχολική και προσχολική ηλικία. Εδώ να πούμε ότι άρχισε αυτή την περίοδο και η ψηφιακή κράτηση των ραντεβού των σχολείων από μια ειδικά σχεδιασμένη από το Μουσείο ψηφιακή εφαρμογή. Και βεβαίως η πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε και ήταν εξαιρετική για να απευθυνθούμε και σε ένα άλλο δύσκολο κοινό, τους εφήβους, ήταν η έκθεση «Τα Καλλίνδια», και σχεδιάσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αυτόν τον τίτλο που βλέπετε, «Θεοί και Αυτοκράτορες, η αυτοκρατορική λατρεία στα αρχαία Καλλίνδια», βρίσκοντας έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα τα οποία πιστεύαμε ότι θα ενδιέφερε αυτό το δύσκολο, κατά τα άλλα, κοινό, θέματα τα οποία αφορούσαν δηλαδή τους ηγέτες εκείνη την εποχή, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, αλλά και στις μέρες μας, ή διάφορες πρακτικές διαγραφής μνήμης τους. Θέματα τελικά τα οποία είχαν εξαιρετική επιτυχία και έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, όταν τελείωσε δηλαδή η περιοδική έκθεση για τα αρχαία Καλλίνδια, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο όμως βασίζονταν στις μόνιμες συλλογές του μουσείου, με τίτλο «Θεοί και Αυτοκράτορες από τη λατρεία στην αποκαθήλωση». Εδώ, όπως βλέπετε και από το εποπτικό υλικό, μιλήσαμε πάλι για τη λατρεία των ηγετών, αλλά και με πολύ σύγχρονα παραδείγματα, όπως βλέπετε, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία, γι' αυτό ειδικά το κοινό. Μία επίσης εξαιρετική ευκαιρία για να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εφήβους ήταν η έκθεση «Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, ανεξίτηλα σημάδια στον χώρο». Εδώ μας δόθηκε πραγματικά η ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία ήταν πολύ σύγχρονα με τους εφήβους, όπως θέματα πολιτισμικότητας, θέματα τα οποία αφορούσαν την τοπική και συλλογική μνήμη, θέματα ρατσισμού, εθνικισμού. Ήταν ένα πολύ εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα. Και βεβαίως, μία επίσης πρωτοποριακή μουσιοπαιδαγωγική εφαρμογή ήταν η δεύτερη παρέμβασή μας το 2009 σε μία ομάδα κρατουμένων στο κατάστημα κράτησης των Διαβατών. Είχε προηγηθεί η πρώτη το 2007 που απευθυνθήκαμε πάλι στα Διαβατά σε ομάδα νεαρών κρατουμένων. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σε συνεργασία με την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου φυσικά, πρέπει να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή, αυτές οι δύο εφαρμογές,
Ήταν και πρωτοποριακές, γιατί ήταν και οι πρώτες οι οποίες επιχειρήθηκαν από αρχαιολογικό μουσείο, τόσο εκτός των τυχών, δηλαδή πήγαμε στα Διαβατά, και ήταν η πρώτη πανελλαδικά τέτοιου είδους δράση. Φυσικά τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες, και άλλα μουσεία. Βεβαίως, συνεχίστηκαν και τα προγράμματα για ειδικές ομάδες, για άτομα με αναπηρία, για σχολεία διαπολιτισμικά, όπως αυτά που βλέπετε, το πρόγραμμα Διάπολης, ας πούμε, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Επίσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και, θα έλεγα, από την πρώτη περίοδο, ήδη από τότε που ήταν μαζί με την 16η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, διοργανώθηκαν τα πρώτα, θα λέγαμε, προγράμματα για άτομα με αναπηρία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Αρχαία Αγορά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Και βέβαια δράσεις οι οποίες πλαισίωναν πανελλαδικούς, ευρωπαϊκούς εορτασμούς, κυριακάτικα προγράμματα. Εδώ το εμβληματικό, οι καλοκαιρινές εξερευνήσεις, η Κυριακή στο Μουσείο, προγράμματα για οικογένειες και παιδιά, αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες, εργαστήρια ενηλίκων, και βεβαίως συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και κατά τις δύο περιόδους που μιλάμε η στενή συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια. Δεχόμασταν εδώ φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, έτσι, με πολύ τακτά σεμινάρια ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό υλικό που έβγαζε κατά καιρούς στο μουσείο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εδώ βλέπουμε άλλη μια συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεργαστήκαμε με άλλα 6 μουσεία τότε, που αφορούσε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μουσιακή εκπαίδευση. Και βεβαίως το εκπαιδευτικό υλικό που ούτως ή άλλως βγάζαμε. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα από έντυπα προτινόμενων θεματικών διαδρομών στο μουσείο, που θα μπορούσαν οι επισκέπτες, οι οικογένειες να τα πάρουν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή, να τη χαράξουν με τον τρόπο που ήθελαν αυτοί. Εδώ τώρα πρέπει να πω ότι πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτή την δεύτερη περίοδο, ολοκληρώνοντας λίγο, εξακολουθούσε να είναι η κυρία Κοκορότσκου, όπως και η κυρία Στέλλα Μαντικού. Μια ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε εδώ στην κυρία Πολυξένη Αδάμ Βελένη, η οποία από τη θέση της ως διευθύντρια τότε στο μουσείο, όχι μόνο στήριξε και ενθάρρυνε όλες αυτές τις δράσεις, αλλά συνέβαλε κατά πολύ με καινοτόμες ιδέες και με τολμηρές πρωτοβουλίες, θα λέγαμε, για αρχαιολογικό μουσείο, να ανοίξει όλη αυτή την ατζέντα, όχι μόνο στο μουσιοπαιδαγωγικό, αλλά και στο εκπαιδευτικό και στο μορφωτικό κομμάτι. Τελείωσε η παρουσίαση, αλλά θα μου επιτρέψετε και ένα δευτερόλεπτο, ένα προσωπικό σχόλιο εκτός κειμένου. Η ιστορία της μουσιοπαιδαγωγικής δραστηριότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μετρά σήμερα περίπου 3 δεκαετίες. Ακολουθώντας, με πολύ λίγα χρόνια διαφορά, τη διαδρομή της ελληνικής μουσιακής εκπαίδευσης και εμπλουτίζοντας αυτή τη διαδρομή με πολύ πρωτοποριακές και πειραματικές δράσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια, πίστεψαν στο θεσμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αφιέρωσαν πολλές δυνάμεις για να τα καταφέρουν σε μια εποχή που όλα αυτά που λέμε δεν ήταν τόσο αυτονόητα και συχνά όχι σε ένα εύκολο μουσιακό τοπίο. Ως εκ τούτου, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γκατζόλη, ο οποίος ως υπεύθυνος αρχαιολόγος τότε της Εφορίας πήρε πάνω του όλη αυτή την ιστορία και το αγκάλιασε όχι μόνο με την επιστημονική του επάρκεια, αλλά και με την συναδελφικότητα που τον διέκρινε. Νομίζω ότι θα μιλήσω και εκ μέρους όλων όσων περάσαμε για μεγάλο ή μικρό διάστημα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Χρήστο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς την ομάδα και την ομιλήτρια που την εκπροσώπησε.